Ακριβώς ήρθαν και σε εμάς το μεσημέρι ή με ενημέρωσε ο δάσκαλος το ολοήμερο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον καυστήρα. Του ζήτησα να τους ενημερώσω να σταματήσουν αμέσως τις εργασίες. Ήρθα και εγώ προσωπικά εδώ, του ζήτησα επίσης να σταματήσουν, πράγμα το οποίο έκαναν και αποχώρησαν από το σχόλιο. Αυτοί πώς μπήκαν μέσα, τους άνοιξε ο διευθυντής? Αυτοί δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Τα περισσότερα συνεργεία λόγω όλων των εργασιών εδώ και 2 χρόνια έχουν και κλειδί από την εξώπορτα, γιατί δούλευαν όλη την περίοδο. Τώρα, ή άνοιξαν μόνοι τους, ή η αποχώρηση του νηπιαγωγείου τους βοήθησε στο να εισέλθουν χωρίς να ειδοποιήσουν κανέναν. Δεν είχα καμία ενημέρωση ότι θα έρθουν, δεν ήξερα ότι θα έρθουν. Μπαίνουν οι εργολάβοι, αλλά μπαίνουν για εργασίες. Το θέμα είναι τι είδους εργασίες θα κάνουν, γιατί υπάρχει μια ευρεία γκάμα εργασιών. Αν ένας καυστήρας χαλάσει, θα τον φωνάξω τον εργολάβο να τον επισκευάσει. Θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τι σημαίνει επικίνδυνο και τι όχι. Κάτι άλλο δεν έχω όταν να σας πω. Όταν γίνεται κάποιο τέτοιο έργο όπως είναι αυτό, σας παίρνουν από το Δήμο και σας λένε ανοίξτε, θα έρθει ο εργολάβος? Όχι, ποτέ δεν είχα καμία ενημέρωση για το ότι θα έρθει κάποιος κάποια συγκεκριμένη ώρα. Άρα πώς αυτοί χτυπούσαν το κουδούνι, αν δεν είχαν δικά τους κλειδιά και πώς? Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Όλα με τους λέβητες, οτιδήποτε ήρθαν Σαββατοκύριακα και τα τοποθέτησαν, κάναν όλη την κατάσταση Σαββατοκύριακα.